της ιστορίας αυτό. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία της γυναίκας για μένα το βιβλίο. Όταν είναι κρυφές στιγμές της ιστορίας. Ένα δράμα, μια τραγωδία. Όλες οι γυναίκες ταυτίζονται σε ένα σημείο. Πώς καταλήγανε και πώς μετά τα 50 ήταν ξοφλημένες από τη ζωή πλέον. Και τι γίνανε στο τέλος αυτές οι γυναίκες. Εξαφανίστηκαν. Επειδή και σήμερα υπάρχει το trafficking. Σίγουρα το δράμα αυτών των γυναικών είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πολλά από αυτά τα συναντάμε και σήμερα. Είμαστε ένα καφενείο γυναικών. Είναι χρέος μας να ανοίγουμε θέματα τα οποία αφορούν τη γυναίκα. Είναι και αυτό ιστορία του τόπου. Κοιτάξτε, ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα και πρωτότυπο. Πιο πολύ μ' άρεσε η φωνή της τέτης. Γενικά είναι μαγική η αφήγηση της τέτης. Και να προτιμούν να ζουν εκεί μέσα, γιατί ξέροντας ότι βγαίνοντας από εκεί ή κατέληγαν στο πεζοδρόμιο ή στα σλέπια, δηλαδή παροπλισμένα πλοία ή καίκια στον Πειραιά και τελείωναν, έκλειναν εκεί τα μάτια τους. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες πάντα κατατρεγμένες ήταν και μην ακούτε, ακόμα είναι. Ακόμα αγωνιζόμαστε. Αγαπητοί φίλες και φίλοι της Περιβανού, καλησπέρα σας. Αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκδήλωση σε ένα κοινωνικό θέμα που αφορά τη γυναίκα. Εκείνη τη γυναίκα που διαχρονικά αφιέρωσε την προσωπικότητα και το σώμα της στη σεξουαλική ικανοποίηση της πατριαρχικής ανδροκρατούμενης κοινωνίας και κυρίως αυτής της τάξης που αποκαλούμε ελίτ. Τι εισέπραξε? Χλεβασμό, περιθωριοποίηση, ανάθεμα και κατάρα. Στο κοινωνικό συνεργατικό καθημείο Περιβανού, στο οποίο βρισκόμαστε όλοι σήμερα, που ήταν γυναική όραμα και λειτουργεί με την καθημερινή εργασία γυναικών που επιθυμούν να θεωρούνται προοδευτικές, εναλλακτικές, πρωτοποριακές, μακριά από κοινωνικά ταμπού και κάθε είδους θεσμικό συντηρητισμό, ιδεολογικό ή θρησκευτικό, με τη σημερινή μας εκδήλωση δίνουμε φωνή στους παρείες και στους αδύναμους που κατασκευάζει η κοινωνία μας με υπερηφάνεια, τόλμη, αφοβία και ηθική υποχρέωση. Ο λόγος στην τέτη της όλου, την οποία ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω αν ακούγομαι, ελπίζω καλά. Λοιπόν, τα βούρλα που θα μας απασχολήσουν σήμερα δεν είναι τα καμένα βούρλα. Δεν είναι το φυτό που κάποτε πλέγανε καλά. Δεν είναι ούτε οι ανώτιοι άνθρωποι που τους χαρακτηρίζουν βούρλα. Τα βούρλα είναι μια περιοχή, ήταν μια περιοχή στη Δραπετσόνα, όπου φτιάχτηκε ένα τεράστιο δημόσιο μπορντέλο, το οποίο λειτουργήσε επί 60 χρόνια υπό την προστασία του κράτους και την περιφρούρηση της αστυνομίας. Έμοιαζε πολύ με φυλακή. Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στον τόπο μας, έγινε φυλακή και συνέχισε τη σταδιοδρομία του ως φυλακή μέχρι το 1970 που καταδραπήθηκε. Ο Πειραιάς το 1835 ήταν ένα ψαροχώρι. Τι είχε? Είχε μερικές καλύβες, μερικά καΐκια, χίλιους ανθρώπους,
καμιά φορά που σορμιζόταν κανένα ξένο πλοίο, το οποίο μετά από λίγες ώρες έπαιρνε. Όταν άρχισε να αναπτύσσεται για να γίνει από μια μικρή πόλη, μια όμορφη πόλη και ένα μεγάλο λιμάνι, αναπόφευκτα έκτισε και υπό κόσμο. Άρχισε να ανθεί η κορμία και τα περιαχθεί. Τα αποτέλεσμα βρισκόταν ανάμεσα στις κατοικίες. Ο υπόκοσμος παντού. Τα ξένα καράβια άδειασαν κάθε καρδιά σκαλίδι. Αρτίστες, σωματεύοντας, όπου μπορείτε να φανταστείτε, που εμπλούτησαν τον δικό μας υπόκοσμο. Τις νύχτες στο Πειραιά γινόταν μάχες με τις συμμορίες. Οι νοικοκυρέοι άρχισαν να παραπονιούνται. Η παρουσία των πορνών ήταν πάρα πολύ έντονα στα κοινωνικά και στα κοσμικά σημεία της πόλης, οπότε αφενός το επιχείρημα του κινδύνου, το τέλος το επιχείρημα της ειδικής ήταν πάρα πολύ δυνατό. Το Δημοτικό Συμβούλιο, Πειραιά, Κάνω ό,τι μπορώ. Εκείνη την εποχή είχε έρθει στην Ελλάδα από το Παρίσι η θεωρία της ανοχής και της επιτήρησης. Τι σημαίνει αυτή η θεωρία? Ότι οι πόρνες έπρεπε να βρίσκονται σε έναν χώρο κλειστό, ο οποίος θα είναι απομονωμένος από και απρόσιτος στα παιδιά, στις τίμιες γυναίκες και στις νέες κοπέλες. Αυτός ο χώρος θα έπρεπε να επιτηρείται, να είναι περιφραγμένος και ιεραρχημένος. Έτσι λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά αποφάσισε, αφού δεν μπορούσε να εξαλείψει την πορνεία, να την κρύψει. Και στην περιοχή Βούρλα αποφασίσει να χτίσει ένα δημόσιο μεγάλο μοντέλο για να περιορίσει τις πόρνες. Εκείνη την εποχή, από τον Άγιο Διονύσιο, την Εκκλησία και αριστερά, ήταν σκοτάδι και ερημιά. Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η περιοχή θα επιχειζόταν και σίγουρα κανένας από αυτούς που μένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες δεν μπορεί να φανταστεί ότι τα θεμέλια αυτών των σπιτιών είναι πάνω σε μπορντέλο και φυλακή. Λοιπόν, την εποχή που θα μας απασχολήσει, πέρα από τον Άγιο Διονύσιο, είπαμε ότι είναι ερημιά, είναι το νεκροταφείο της πόλης και λίγο παραπέρα είναι τα Βούρλα. Είναι μια ελώδης περιοχή, γεμάτη Βούρλα, έξω και το όνομα. Όταν αποφασίστηκε το σχέδιο αυτό από το Δήμο του Πειραιά, η περιοχή καθαρίστηκε και βαζόθηκε και λένε ότι την ιδιοκτησία την απέκτησε κάποιος Πιπινέλης. Είναι ο πατέρας ή ο παππούς του ενός λαμπρού πολιτικού μας, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 1963, υπουργός στην Κούντα και έτσι τελείωσε και τις μέρες του. Λοιπόν, ο Πιπινέλης, ο πρόγονος αυτού του πολιτικού, τον περνάει γιατί είναι... Φτάσαμε και σε αυτόν που είναι... Λοιπόν, ο πρόγονος αυτού του πολιτικού νίκιασε την ιδιοκτησία του στο δημόσιο, και το δημόσιο μετέφερε την ιδιοκτησία στον Δήμο του Πειραιά. Κάποιος πρέπει να χτίσει. Αναλαμβάνει ο εργολάβος Μπόμπολας, Νικόλαος Μπόμπολας. Άλλο όνομα με παρελθόν. Ο Μπόμπολας κάνει πάρα πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις με το Δήμο του Πειραιά, όπου κρατάει την ιδιοκτησία, ενώ ο Δήμος του Πειραιά θέλει να έρθει η ιδιοκτησία του ακινήτου στο Δήμο μετά από 5 χρόνια. Ο Μπόμπολας καταφέρει να κρατήσει την ιδιοκτησία για όλα τα χρόνια και μετά να περάσει στους απογόνους του. Ο Μπόμπολας, εκτός από εργολάβος, έχει συστήσει και μια κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία εκμεταλλεύεται το πορνείο και τις γυναίκες. Να περάσουμε και αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 1875 ο Μπόμπολας παραδίνει ένα συγκρότημα κτηρίων περιματρωμένο, τα περίφημα Βούρλα. Αυτό είναι ένα σχεδιάγραμμα του Πετρόπουλου που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ακριβώς, αλλά έχει πάρα πολύ κρίσιμα στοιχεία. Τα Βούρλα είναι χτισμένα σε ακατοίκητη περιοχή.
λέμε, ήταν σκοτάδι και ελληνιά. Καλά, για ηλεκτροφόρηση δεν το συζητάμε. Εδώ λαϊκώς ηλεκτροδοτημένη ήταν η Ελλάδα το 1960. Και εκείνη την εποχή τίποτα. Ενώ λοιπόν τα δούλα είναι σε ερημιά, το 22 έρχονται οι πρόσφυγες. Καραβιές προσφύγων. Κάπου πρέπει να μείνουν. Οι πυρεώτες τους αντιμετώπισαν σαν ξένους και εθνικά. Τους παραχώρησαν το χώρο του νεκροταφείου, το οποίο απαλωτριώθηκε, αλλά σαφώς δεν έφτανε. Η εγκατάσταση των προσφύγων απλώθηκε σε όλη τη Ραπετσόνα, στο Κερατσίνι και στα Ταμπούρια. Και όταν λέμε εγκατάσταση, εννοούμε τέτοιες εικόνες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που φέρνουν μαζί τους έναν πολιτισμό, παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης μέσα στα σπίτια τους. Μία πρόσφυγας είπε στη Λιλή Κανάκου, δείχνοντάς της τα... δείχνοντάς της τα πούρλα, εκεί είναι οι παλιογυναίκες που φτιάχνουν την κοινωνία μας και μας μολύνουν τον αέρα. Δεν ήταν μόνο οι παλιογυναίκες. Γύρω από τη μάντρα των πούρλων ήταν μία ολόκληρη συνομοταξία ανθρώπων που ζούσε από και στον υπόκοσμο. Ήταν το σκυλολόιο. Αυτός ο ορισμός μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από το λεξικό της πιάτσας του Γκρασίνα Καπετανάκη. Οι συλλήφθηνοι μάγκες. Γενικά, όλος ο Πειραιάς, από το Κατσικιδιάκιο μέχρι την Τραπετσόνα, έχει αναρρύθμιτους τεκέδες. Οι τεκέδες αυτοί στεγάζονται σε καφενεία, σε ουζερί. Αυτό είναι το ουζερί του Πάτη. Ζώος Φαντέλ, Γιώργος Απελπισίας. Αυτά τώρα τα καφενεδάκια και τα ουζερί δεν είναι αυτά που θα πάει ένας οικογενειάρχης ή ένας ζευγαράκι να πιει τον καφέ του. Δηλαδή, ακούγεται μονίμως ο ήχος του μπουζουκιού από μέσα και η μυρωδιά του χασίς. Οι περισσότεροι από τους αγαπημένους μας ρεμπέτες είχαν αγαπητικές ταμπούρλα, είχαν μαχαιρώματα στο ενεργητικό τους και μην πέσετε από τα σύννεφα, ήταν μεγάλοι χασισοπότες. Σαν λιμάνι ο Πειραιάς, έβρισκε πάρα πολύ εύκολα χασίς και καλής ποιότητας. Αλλά ο ηγούμενος της Μονής Φανερωμένης της Σαλαμίνας προμήθευε τους τεκέδες της Ραπετσόνας με εκλεκτό κουσαλιό. Φυσικά τον τσιμπήσανε. Αυτός με την πρόφαση ότι πηγαίνει να εξομολογήσει πιστούς, μοίραζε χασίς στους τεκέδες. Εκείνη την εποχή αποκαλύφθηκε ότι όλη η Μονή Φανερωμένης ήταν χασίς αποθήκη. Οπότε γράφαν οι εφημερίδες, όλοι οι γελιογράφοι των εφημερίδων. Τα βούρλα, όπως είπαμε, γίνανε φυλακή. Αυτή η φωτογραφία μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί μας δείχνει το ύψος της μάντρας των βούρλων και την πορτάρα. Τα βούρλα ήταν περιφραγμένα και με μια ψηλή μάντρα η οποία ασφάλιζε με πορτάρα. Το 1955, από τη δικαστική φυλακή του Πειραιός, έγινε μια απόδραση. Απέδρασαν 27 κομμουνιστές, οι οποίοι σκάψανε ένα τούνελ και βγήκανε από την άλλη μεριά του δρόμου σε ένα εργοστάσιο που υπήρχε το λουλεκτή των Δεστρέν. Χάρη σε αυτό την απόδραση έχουμε ένα σχεδιάγραμμα των βούρλων. Δεν ξέρω αν θα το είχαμε αλλιώς. Παρόλο που ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες αεροφωτογραφίες. Θα το δούμε μετά αυτό το σχεδιάγραμμα. Και εδώ είναι τα βούρλα και το εργοστάσιο Δεστρέν. Πολύ θολή φωτογραφία για να μας κατατοπίσει. Το 1930, που είναι η εποχή που με τράβησε το ενδιαφέρον για τα βούρλα, η Ελλάδα γνωρίζει κρίση, όλος ο κόσμος γνωρίζει κρίση. Στην Ελλάδα υπάρχει φτώχεια, δόλες χρεοκοπίες, πείνα, συσίτη, αθλειότητα, τοπογλύφη, τέλος πάντων τα χειρότερα. Και αυτό το βάρος, συγχρόνως ανεβαίνει ο φασισμός, έχει κερδίσει έδαφος ο ναζισμός, ο πόλεμος είναι πολύ κοντά. Το βάρος αυτής της σκληρής δεκαετίας το σηκώνουν οι εργάτες, οι αγρότες και οι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε κατάσταση απελπισίας. Όσο για τη θέση της γυναίκας, να μην πω πολλά,
το σκίτσο αυτό της Ελλάδας τη δείχνει. Δηλαδή η γυναίκα δεν έχει καλά. Όσο μιλάνε για ίσα δικαιώματα, χλεβάζονται. Με τα πολλά και με τα λίγα οι γυναίκες έχουν αποκτήσει δικαίωμα ψήφου, αλλά μόνο στις δημοτικές εκλογές, μόνο αν είναι 30 χρονών και πάνω και μόνο αν έχουν βγάλει και το δημοτικό περιορισμό που δεν ισχύουν για τους άντρες. Εννοείται ότι η δουλειά τους στα εργοστάσια αμείβεται λιγότερο από τους άντρες, ίση δουλειά. Τα λεφτά η γυναίκα για λούσα. Όσο για τις πόλεις, είναι μοιάσματα, εκφυλισμένες, διεσταμένες και άλλα φοβερά. Τη δεκαετία αυτή γίνανε δύο σημαντικά ρεπορτάζ στα οποία χρωστάμε γνωμοσύνη γιατί έτσι παίρνουμε κάποιες πληροφορίες σοβαρές για τα ούρλα. Το ένα το κάνει ο Μανώλης Κανελής, ο οποίος πηγαίνει στα ούρλα με ρεπούμπλικα και κολάρο, πράγμα που τον κάνει να ξεχωρίσει από τη μύγα με στο γάλα, καταγράφει τις εντυπώσεις του με στόμφο και αρκετό μισογυνισμό. Εν πάση περιπτώσει, που χρωστάμε πληροφορίες. Το άλλο είναι ένα ρεπορτάζ της Λίκας Νάκου. Η Λίκα Νάκου πήγε και ξαναπήγε στα Βούρλα και έκανε μια πολύ σημαντική και πολύ πρωτοποριακή δουλειά. Λοιπόν, τα Βούρλα της εποχής περιτριγυρίζονται από κατοικίες. Αυτή η φωτογραφία είναι σπάνια γιατί μας δίνει την πορτάρα των Βούρλων. Τα Βούρλα είπαμε ότι ήταν περιματρωμένα από μια ψηλή μάδρα. Η πορτάρα ήταν 3 μέτρα ψηλή, 2 μέτρα πλατιά και δείχνει τις παράγκες που υπήρχαν γύρω-γύρω από τα Βούρλα. Αυτές οι παράγκες ήταν τεκέδες, δηλαδή ξύχναζε ο υπόκοσμος, στέγαζε από τον υπόκοσμο αυτές τις παράγκες. Ακριβώς έξω από τη μάδρα των Βούρλων. Αυτό το σχεδιάγραμμα είναι το σχεδιάγραμμα της απόδρασης μαζί με κάποιες πληροφορίες που πήρα από τα ρεπορτάζ. Το έχω αντιστρέψει έτσι για να μας βοηθήσει. Η πορτάρα των Βούρλων ήταν από την οδό Ψαρών. Μπαίνοντας μέσα, ανοιγόταν μια αυλή. Πάτσα μπροστά ήταν οι μπούκες, ήταν οι πτέρυγες. Η ελεύθερη πλευρά κάθε πτέρυγας είχε ένα τυχαλάκι και στο τυχαλάκι υπήρχε ένα άνοιγμα που ήταν η είσοδος. Αυτό το άνοιγμα λεγόταν μπούκα και έτσι ονομάστηκαν και οι πτέρυγες μπούκες. Η κάθε μπούκα είχε ένα φαρδίδι άνθρωπο και από την κάθε πλευρά του 12 και 12 δωμάτια. Όπου εκεί έμεναν και δούλευαν πόρνες. Δηλαδή σύνολο ήταν 74 δωμάτια και δεδομένου ότι κάθε πόρνη έμενε μόνη στο δωμάτιο. Το μήνυμο, ο αριθμός των γυναικών ήταν 74. Υπήρχε μέσα μια ταβέρνα η οποία είχε ακουστεί για δηλητηριάσεις γιατί έπρεπε διαθροσυγχρονίες. Λειτουργούσε η αρχεία και ο γιατρός επέβλεπε καθημερινά τις κοπέλες. Υπήρχε ένα καφενείο στο οποίο γλετούσαν οι γυναίκες με τους πελάτες και έδρεπε και αστυνομική δύναμη. Παρόλο που το αστυνομικό τμήμα ήταν στην οδό Σοκράτους, εδώ, στην ίδια θέση που βρίσκεται και σήμερα. Η δουλειά της αστυνομίας ήταν να φρουρεί την πόρτα, να τηρεί την τάξη και να επιτηρεί τις γυναίκες. Δεν επιτρεπόταν να βγουν από τα Βούρλα. Δεν είχαν δικαίωμα να τα εγκαταλείψουν τα Βούρλα. Για να μπορέσει να γίνει αυτό, έπρεπε κάποιος να εγγυηθεί για αυτές, να αναλάβει όλο το τρέξιμο τη γραφειοκρατία και δεδομένου ότι δεν είχαν κανένα δικό τους και κανένα τις ήθελε, ούτε και είχαν που να πάνε, έμεναν μέσα. Είχαν όμως το δικαίωμα να βγει την άδεια. Η παρουσία της αστυνομίας στα Βούρλα ήταν απαραίτητη γιατί έπεφτε πολύ ξύλο. Δηλαδή δεν έπαιρναν γυναίκες μεταξύ τους. Οι καμπάρες δηλαδή ήταν καθημερινοί. Οι γυναίκες μεταξύ τους, οι γυναίκες με τους πελάτες, οι γυναίκες με τους λαβατζίδες. Χώρια, τους λαβατζίδες οι οποίοι λύνανε τις διαφορές τους με συμπλοκές και μαχαιρώματα. Θα πρέπει να πω ότι οι μπούκες ήταν χωρισμένες σε κατηγορίες. Η ροζ μπούκα ήταν το αριστοκρατικό τμήμα, το οποίο ήταν καθαρό και ασβεστωμένο και ήταν κορίτσια από 14 μέχρι 18 χρονών. Στη μεσαία μπούκα ήταν πιο όριμες γυναίκες, δηλαδή από 18-40 και στην άλλη ήταν τα κατσικάδικα.
Πού ήταν οι γριές? Οι γριές ήταν από 40 μέχρι 30 χρόνια. Αυτό είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά σκέφτηκα ότι είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς ήταν τα χαρτιά, γιατί στα Βούρλα οι γυναίκες που έμεναν ήταν χωρίς χαρτιά. Δεν είχαν άδεια στις επαγγέλματος. Συνήθως ήταν άρρωστες και αφού τις πήγαιναν για θεραπεία, τις έκλειναν στα Βούρλα κατανέμοντάς τις στις μπούκες ανάλογα με την ηλικία τους. Αυτή η φωτογραφία μας είναι πολύ χρήσιμη γιατί μας δείχνει το εσωτερικό μιας μπούκας πώς είναι. Τα καμαράκια. Και εδώ επαληθεύεται το σχεδιάγραμμα του Ηλία Πετρόπουλου με το διόρροφο κτίριο, που όμως πιθανολογούμε ότι λόγω των διαμαρτυριών των νοικοκυρέων της περιοχής, ο Πάνο Όρφος γκρεμίστηκε. Όταν πήγαν οι δημοσιογράφοι, ο Κανελής και η Νάκου, δεν υπήρχε δεύτερος όρφος. Όλα ήταν ισόγεια. Ποια είναι η καινοτομία των Βούρλων? Η πόλη έχει δύο εφιάλτες, τη Μαντάμα και το Σωματέμπορο. Στα Βούρλα δεν υπάρχει ούτε η Μαντάμα ούτε ο Σωματέμπορος. Η Μαντάμα εκμεταλλεύεται, αγοράζει το κορίτσι και το εκμεταλλεύεται ολιότατα για να αποσβέσει το κεφαλαίο της. Ο Σωματέμπορος είναι αυτός που δελεάζει, ψαρεύει, τέλος πάντων πιάνει με κάποιο τρόπο στα δίχτυα του κοπέλα, μπορεί να πληρώνει τα χρέη της, τη δεσμεύει με συμβόλαιο και αργότερα, επειδή για αυτόν η κοπέλα είναι ένα εμπόρευμα που θέλει από αυτό να βγάλει κέρδος, την πουλάει στη Μαντάμα, σε μια πόλη άλλη, σε μια χώρα άλλη με πλαστά καρδιά. Γενικά το κορίτσι εξαφανίζεται. Στα Βούρλα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο εφιάλτες και μάλιστα το 1936 που ακούστηκε ότι θα κλείσουν τα Βούρλα, οι κοπέλες λέγανε ότι μα εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ, εδώ έχουμε περίθαλψη, έχουμε προστασία. Δεν νιώθουμε τη μοναξιά μας, αν μας πετάξουν στον δρόμο πάμε χαμένες, θα πέσουμε στο Σωματέμπορο. Μένουν στα δωμάτια, δουλεύουν σε αυτά και πληρώνουν ενίκιο στην κερδοσκοπική επιχείρηση του Μπόβολα. Το ενίκιο της κάμαρας είναι 40 δραχμές την ημέρα, με αυτό καλύπτουν το ημερήσιο ενίκιο της κάμαρας και τα έξοδα του γιατρού. 40 δραχμές την ημέρα εκείνη την εποχή είναι όσα παίρνει ένας εργάτης στα μεταλλεία του Λαβρίου. 40 με 45 δραχμές παίρνει ο εργάτης στο υπαλληλικό. Ο άντρας εργάτης, γιατί οι γυναίκες μπορεί να είναι λιγότερο. Βέβαια, το μεροκάματο μιας πόλης στις καλές εποχές εξακολουθείται στις 1.250 δραχμές την ημέρα. Έξω από κάθε πόρτα, είναι γραμμένο ένας αριθμός, ο αριθμός της κάμαρας και μία ταμπελίτσα με το όνομα της κοπέλας. Οι εικόνες γίνονταν γνωστές με ένα ψεύτικο όνομα, εννοείται, το οποίο το άλλασαν και ανάλογα με τις μετακινήσεις τους, ένα ψεύτικο όνομα και με ένα παρανόμιο. Ας πούμε υπάρχει η Μέρη το Φρουφρού, η Αγγέλα η Γαφή, η Νίτσα η Σελσέμα, η Κική Λουμπίνα. Ας πούμε, το παρανόμιο της Νίτσας, το Σετσέμα, σημαίνει καζομπιόλα. Το παρανόμιο της Λουμπίνας σημαίνει πόρνη, ομοφυλόφιλος ή άνθρωπο βαμπέσης. Παρεμπιπτόντως να πω για την Λουμπίνα, ότι ο Κανελής, αυτός που πήγε με τη Ρεπούμπλικα, τη γνώρισε και ενδιαφέρθηκε να μάθει τις τιμές. Η Κική Λουμπίνα πρώτα ήταν αλκοολική, ήταν με ναρκωμανής, είχε τα σημάδια της σύριγγα στο μπράτσο. Και τα δάχτυλά της βαμμένα με χένα. Αυτό εγώ το έχω δει στη Θράκη. Λοιπόν, του μίλησε πρώτη και της έκανε εντύπωση η Ρεπούμπλικα. Και του είπε τσ, με τα Ρεπουμπλίκη. Ο Κανελής λοιπόν ενδιαφέρθηκε να μάθει τιμές. Πόσο η βίστα, 40 της. Τώρα μπορεί να το αφούσκωσε λιγάκι, κανένα δεκάρι, πόσο περισσότερο. Γιατί ο Κανελής σχολιάζει ότι 40 δραχμές είναι από τις καλές. Οι άλλες παίρνουν 15 με 30. Βέβαια, οι γλυκάτες φόρμες της οδού Μιχαήλ Βόλβα, της οδού Μάρνη, εδώ στην Αθήνα, παίρναν 200-300 δραχμές. Οι τιμές των γυναικών στα Βούρλα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Τα Βούρλα δηλαδή ήταν ο πάτος στην ιεραρχία του πληρωμένου έργου. Πάντως, οι γυναίκες των Βούρλων της μεσαίας Μπούκας παίρναν 25 δραχμές στο πελάτη. Λοιπόν,
βλέπαν τα δωμάτια πώς ήταν μέσα. Τα δωμάτια ήταν μικρά σε κελιά, άλλωστε κελιά ήταν αργότερα. Είχαν ένα τσίκινο λαδομάνο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, δύο καρέκλες, αυτά μαζί με τα κλινοσκεπάσματα. Τα παρήχε η κερδοσκοπική επιχείρηση, κύριε Μπόγκολα. Βέβαια, υπήρχαν κάποιες κοπέλες οι οποίες θέλαν να είναι πιο ευπρόσωπες, αγοράζαν έπιπλα, λέγαμε ότι να δει ο πελάτης κάτι καλό, να μην είμαστε σαν κουρελούδες. Από εκεί και πέρα τα δωμάτια διακόσμονταν με το γούστο της κάθε μίας και όπως γράφει η Ελίκα Νάκου, πάντα υπήρχε σε μια εταζέρα η φωτογραφία ενός συγγενούς ή ενός προσφυλίου προσώπου, το οποίο δεν θα έβλεπαν ποτέ. Όταν ο καιρός ήταν καλός, όταν τα πρωινά ήδη ήταν λίγοι, οι κοπέλες καθόταν έξω από τα φορώντας φοιτητές ρόπες και κόκκινες κάλτσες. Και χτένιζε η μία την άλλη, καπνίζαν, συζητούσαν ή πήγαιναν στο καφενείο της Βούκας και έπιναν καφέ. Πολλές κοπέλες πάνω από τα κρεβάτια τους ήταν κρεμασμένο ένα σταυρό. Το γεγονός ότι ήταν μέσα στα βούλα δεν είναι ότι τις προστάτευε μόνο από το σωματέβολο, είναι ότι τις προστάτευε και από τα ηθικά στοιχεία του τόπου, τους νοικοκυρέους οι οποίοι είχαν πρόβλημα ηθικής. Λέει κάπου η Ελίκα Νάκου ότι πήγαν κοπέλες στην εκκλησία και μόλις τις είδαν οι τίμιες γυναίκες, τις αγκυροκοίταξαν και άρχισαν να τις πίνουν στα μούτρα. Όπως καταλαβαίνετε έγινε φασαρία, διακόπηκε η λειτουργία, τις βγάλανε έξω σκοτές. Αυτό το κέντημα δεν είναι των βούλων, το κέντησε μία πόρνη και το χάρισε σε μία από τις τίμιες γυναίκες, γιατί σαν ένδειξη της ευγνωμοσύνης της, γιατί της είχε μιλήσει ευγενικά και δεν είχε κάνει να νιώσει ότι είναι ανθρώπινο πλάσμα. Σας είπα για τα κατσικάρικα που μένανε οι γριές πόρνες, δηλαδή οι σαραντάρες, μέχρι 50. Από 50 χρόνια και πάνω οι γυναίκες έπρεπε να εγκαταλείψουν τα βούλα. Ενδεχομένως και μετά από χρόνο με κλεισμό, βρισκόταν πεταμένες σε μια κοινωνία που δεν τις ήθελε. Όσες είχαν λεφτά, κοπόδεμα μεγάλο, άνοιγαν σπίτι και γινόταν μαντάμες. Βέβαια αυτές ήταν λίγες, γιατί συνήθως οι πόρνες έλεγαν «Τις άμα τις απαιτάνω τα λεφτά θα τα πάρω μαζί μου» και δεν είχαν λεφτά. Λοιπόν, όσες δεν είχαν καθόλου λεφτά, ήταν καταδικασμένες να καταδύσουν στον δρόμο, γιατί κανένα σπίτι δεν τις καταδεχόταν να τις πάρει να κάνουν και την πιο ταπεινή δουλειά. Σε εργοστάσιο να δουλέψουν δεν μπορούσαν γιατί ήταν άρρωστες. Λοιπόν, ή έκαναν καλτερίνη πίσω από τον Άγιο Διονύσιο στα Λαμαρινάδικα, ή κατέληγαν στα Σλέπια, που μας έχει σώσει ο Καβαδίας σε ένα βήμα που ήταν, ή πέθαναν από την πείνα έξω από τη μάτρα των βούλων. Τα Σλέπια ήταν παροπλισμένα καΐκια, στα οποία κατέληγαν οι γυναίκες αυτές και επίσης όσο αυτούς διώχνονταν από τα βούλα. Δηλαδή, αν είπα πριν ότι τα βούλα ήταν ο πάτος του πληρωμένου έρωτα, τα Σλέπια ήταν η πλήρη της εξαφλίωση. Πάμε. Το μικρόφωνο λίγο πιο πέρα, πίσω μέσα. Από τις πόρνες ζούσε ένας ολόκληρος κόσμος. Ζούσαν πορτιέρισες και κουβαδίστρες. Υπηρέτης. Οι πορτιέρισες οδηγούσαν τον πελάτη με αμοιβή μία δραχμή. Οι κουβαδίστρες φέρνανε το κουβά με το νερό για το κλείσιμο του πελάτη μετά τη συνουσία. Αυτές αντιπότουσαν με 5 δραχμές. Δηλαδή όσο έκανε ένα πακετάκι τσιγάρο το μονόροφο, που εκείνη την εποχή το μονόροφο είχε 11 τσιγάρα. Οι πορτιέρισες και οι κουβαδίστρες ήταν γριές υπηρέτριες, οι οποίες φόρνες στα βούλια, είχαν κεράσει εκεί και είχαν την τύχη να μην βρεθούν στον δρόμο. Και οι δύο δημοσιογράφοι αναφέρουν ότι ήταν ναυάγια της ζωής, δηλαδή σπηλαιώδης μπήκας, κορμί παραμορφωμένο πρόσωπο, ζαρωμένο, εθισμένες οπωσδήποτε σε ουσίες. Και μάλιστα η Νάκο, η οποία πάντα φρόντισε και έγραψε πολύ ευγενικά, λέει ότι άνοιξε η πόρτα και βγήκε μια υπηρέτρια που ήθελε να δουλέψει στον ύπνο σου και να το βάσει. Αυτή η φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει αρκετά στο διαδίκτυο και παρουσιάζει την τσατσά του Ντου ως δράκαινα και κυκλοφορήσει. Αυτό είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Η Ντου όταν είδε τον Κανελίδη και εξουσιαστήθηκε τσατσά του Ντου. Τσατσά όμως σημαίνει υπηρέτρια.
η Τουζού ήταν υπηρέτρια και ο Καρμελής κάπου γράφει ότι πίσω από το ταφινάτο των πλατών της, κάπου έχει γεννωστό μου, σαλεύουν κάτι κάτσινες τις σκιές, οι πορτιές της, ο βαδίδες της. Άρα οι υπηρέτριες, οι τσατσάδες, έχουν μια ιεραρχία και κατανομή των εργασιών τους, αλλά η Τουτού είναι υπηρέτρια. Δηλαδή, θα το ξαναπώ ότι στα Βούρλα δεν υπήρχε μαντάμα. Στην Τρούμπα υπήρχε. Η Τρούμπα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Στην Τρούμπα υπήρχε η μαντάμα. Πάντως το όνομα του Λαμπρού Πινέλη είναι συνδυασμένο και με τις δύο περιοχές. Όπως μας πληροφορεί ένα τραγούδι που λέει «Πότε Βούρλα». Πότε Τρούμπα, γεια σου Πινέλη Λούμπα. Λοιπόν, είπαμε ότι από τις πόρνες ζει ένας ολόκληρος κόσμος. Αλλά χώρια η κερδοσκοπική επιχείρηση και ο Δήμος του Δουλειά ζούσαν οι οικογένειες τις οποίες όσες πόρνες ήταν υπέρ συνέβησε και τα παιδιά του, ζούσαν ακόμα και οι οικογένειες των κομιστών που έπαιρναν υπάρχοντα χωρίς να ξέρουν τι στο χέρι, ζούσαν και αγαπητικοί. Κάθε πόρνη για τον αγαπητικό της. Αγαπητικός και ταβαντζής είναι το ίδιο πράγμα. Ο Μάρκος έχει κάνει δύο φορές αγαπητικό στα Βούρλα. Την ίδια ήταν αγαπητικός της Ειρήνης από τη Σύνη, που όπως μας λέει ο ίδιος, του έδινε λεφτά και κουστούμια. Τα λεφτά που παίρνει ο αγαπητικός από την Πόρνη λέγονται Μίτσελ Τραγκούκο. Τη δεύτερη φορά ο Μάρκος ερωτεύτηκε πολύ βαριά τη Ζιγκόαλα από τη Μάνη. Ο έρωτος οδήγησε σε γάμο. Ο γάμος αβάλισε, γιατί η Ζιγκόαλα δεν ήταν εντάξει. Και ο Μάρκος έγραψε στο διαζύγιο. Μία πόρνη είχε έναν αγαπητικό. Ο αγαπητικός μπορούσε να τα έχει και με δύο και με τρεις πόρνες συγχρόνους. Η πόρνη βέβαια μπορούσε να τον αλλάξει και να πάρει άλλον, αλλά αυτό ήταν απιστία. Και απιστία είναι προσβολή της τιμής και η προσβολή της τιμής ξεπλένεται με αίμα. Πού σημαίνει? Χαράκωμα της άπιστης, του προσώπου της άπιστης, τραυματισμός του νέου εραστή και φόνος ενδεχομένως. Αν ο αγαπητικός τώρα έπαιρνε στη φυλακή, μπορεί να ήταν υποχρεωμένο να τον στηρίξει μέχρι να αποφυλακιστεί. Έτσι κι αλλιώς ήταν υποχρεωμένο να το κάνει. Πόσο μάλλον να μην είχε εγκληματίσει για χάρη της. Και εκείνος, όταν έβγαινε, έπρεπε να την ανταμείψει βάζοντας τη στεφάνη. Ο γάμος ήταν το όνειρο της κάθε πόρνης. Γιατί έτσι, όχι μόνο θα έφευγε από την απομόνωση, αλλά με στεφάνη θα ήταν κυρά και την ημέρη. Για να δούμε πάμε παρακάτω. Αυτή η είδηση είναι εκτός Βούρλων. Ο συντάκτης συγχαίει το σωματέβορο με τον ταβαντζή, δεν είναι σωματέβορος. Αυτός ο λαμπρός κύριος, ο Μαθαίος Κατόπιση Καλαμαθιανός. Λοιπόν, αυτός ήταν, τα είχε μια πόρνη. Και από τον τραγούκο που της έπαιρνε, ζούσε ο ίδιος και συντηρούσε για την οικογένειά του. Κάποτε λοιπόν η Χρυσούλα βαρέθηκε να συντηρεί όλο αυτό το στόλο, τον χώρισε και κρυβόταν για να μην τη βρει. Αυτός την ανακάλυψε, πήγε στο ξενοδοχείο και τη ζήτησε χρήματα. Αυτή το ξέκοψε και αυτός θεώρησε καλό να την τραυματίσει βαριά. Ζάνη. Μάλιστα. Στο Ζάνη. Στη δεκαετία του 30, λόγω της κρίσης της στόχης κλπ, πολλές τιμές βγήκαν αδίλωτα στον δρόμο. Αποτέλεσμα, έξαρση των αφροδισίων. Από τις αδίλωτες που τσίπησε η αστυνομία, οι μισές και πλέον νοσούσαν. Εκείνη την εποχή, πριν από την Πενικυλίνη, η θεραπεία της σύφυλης γινόταν με μέσα 606, οι οποίες ήταν πανάκριβες και είχαν και παρενέργειες. Επειδή ακριβώς ήταν ακριβές και τα χρήματα λίγα, κάποιοι κατέβηκαν σε πρακτικούς γιατρούς, σε διάφορα σκευάσματα, τα οποία κυκλοφορούσαν, πήγαν άπειρες καταχωρήσεις στις εφημερίδες, στις εφημερίδες που δίνουν ανάγνωστο το πρόβλημα. Και όχι μόνο δεν γίνονταν καλά, αλλά έβαζαν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία τους. Το 1930 είναι η χρονιά που κυκλοφόρησαν οι περίφημες μπεμπέκες, το πρώτο ελληνικό πρεζερβατίβ. Thank you.
ο μισογυνισμός είναι και στις διαφημίσεις. Λοιπόν, η πορτάρα των Μπούρλων άνοιγε το πρωί και έμπαινε πελατεία μέσα, έκλεινε το βράδυ ανάλογα καλοκαίρι χειμώνα, 11 ή 12 το βράδυ, ένα κουδούνι 10 λεπτά πριν και 10 λεπτά μετά, ειδοποιούσε ότι οι πελάτες έπρεπε να τα μαζεύουν. Λοιπόν, σεβόταν απόλυτα αυτό το κανονισμό, γιατί είχε ήταν σοβαρό παράπτωμα και ένα σοβαρό παράπτωμα μπορούσε να τους οδηγήσει έξω από τα βούρλα και έξω από τα βούρλα σήμαινε καντερίμι ή σλέπια. Ο πελάτης όταν έπαιρνε στα βούρλα, αν ήξερε που θέλει να πάει, πήγαινε κατευθείαν στην πόρτα της επιλογής του. Αν είχε πελάτη μέσα, του φώναζε άλλος μέσα. Μία κουφή πόλη είχε κρεμάσει απ' έξω ένα ρόπαλο για να το χτυπάει ο πελάτης και να ακούει. Υπήρχε όμως και ένας χώρος, υπήρχε ένας χώρος στο καφενείο που είδαμε στην αρχή, όπου διασκέδαζαν οι πελάτες με τις γυναίκες. Εκεί ο Κανελής περιγράφει τους πελάτες σαν ένα βόρβορο, μαύροι, άσπροι, ξένοι Έλληνες, ελληνικά, αραβικά, γαλλικά, όλες οι γλώσσες ακούγονταν, όλοι μεθυσμένοι. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν υποψήφιοι πελάτες, ήταν κάποιοι άνθρωποι του λιμανιού, κάποιοι φωτοτές, οι οποίοι πήγαιναν στα βούρλα για να πιούν, να δουν τα κορίτσια, να ξεφορτώσουν την κούραση της μέρας, βαριστημένοι από την ίδια τους τη ζωή, όπως λέει η Νάπο, και να φύγουν. Αυτοί είχαν κατανόηση μόνο στο καφετζί. Όταν μαζευόταν κόσμος, ο καφετζής έβαζε μουσική και τότε εμφανιζόταν τα κορίτσια. Οι κοπέλες ανέβαιναν πάνω σε μια ξύλινη εξέδρα που υπήρχε, ένα μέτρο ψηλή ήταν το μπανιστήρι, όπου κάθονταν, ήταν βαμμένες, ντυμένες έτσι προκλητικά, κάθονταν σε πικάρικες πόζες, και πάντα πολύ αδιάφορες, δηλαδή δεν τις ένοιαζε ποιος τις κοιτάει, υποτίθεται, γιατί όταν έκανε νεύμα ο πελάτης, η κοπέλα τον έβλεπε πάντα και τον ακολουθούσε αργά σαν βαριέται. Οι θαλασσινοί, λέγανε οι πόρνες, είναι οι καλύτεροι πελάτες, γιατί είναι ήσυχοι άνθρωποι, έρχονται, φεύγουν. Οι εργάτες, αυτοί κάθονται μια στιγμή και φεύγουν. Αυτούς που δεν θέλανε με τίποτα είναι τους κυρίους με τα πολλάρα. Είχαν πολύ μικρή εμπειρία από αυτούς. Λοιπόν, πολλές πόρνες ήταν εθισμένες. Ήταν ναρκωμανείς, όπως ήταν και η κυρία Μπίνα, που μίλησε ο Κανελής μαζί της. Όπως ήταν η κούλα της Κουλαρικού, η οποία κατέστρεψε τον Ανέστη Δελιά. Ο Ανέστης Δελιάς ήταν εξαίρετος μουσικός, ήταν στα Όβατο εκείνη την εποχή, ήταν στην τετράδα του Πειραιός. Ερωτεύτηκε την κούλα, άλλος ένας έρωτας αμυθέρος και τραγικός, άρχισε να ζουν μαζί σε μια παρακαστικά τετσόνα, όπου η κούλα από το φόβο της να μην τον χάσει, στην ηρωίνη φυσόντας στα αληθούνια, με ένα πράγμα σαν καλαμάκι, την ώρα που κοιμότανε σκόνη. Σε τρεις-τέσσερις, μετά από τις τέσσερις βραδιές, είχε δυστεί. Ξύπνησε ένα πρωί, με τριάδες, με κομμάρες, με τρεμούλες. Του λέει, κούλα, κάτσε, θα σου δώσω εγώ κάτι, ό,τι πρέπει για τις κομμάρες. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Λίγο πίσω. Τον βρήκανε κόκαλο στον καιρό της κατοχής και τον μάζεψαν με το κάτω του Δήμου, των σπιτιών. Τεράστια ταλέντα που είχαμε. Πάμε. Οι περίοικοι, λόγω ειδικού προβλήματος, θέλαν να κλείσουν τα βούρια. Το ίδιο ήθελαν και κάποιοι σύλλογοι, όπως ο Σύνδεσμος των Δικαιωμάτων της Γυναίκας, με άλλη όμως, από άλλη αφετηρία αυτή, δηλαδή θέλανε να εκλείψει το έσχος των Μπούρλων που θυματοποιεί τη γυναίκα, που αυτές οι κοινωνικές ανισότητες ουσιαστικά καταδίκασαν τις πόρνες σε βέβαιο θάνατο. Τελικά τα Μπούρλα έκλεισαν για δύο χρόνια. Τα κλείσε ο Βενιζέλος το 1931, ξανά άνοιξαν, γιατί είπαμε, υπήρχε μια κερδοσκοπική επιχείρηση από πίσω και τα λεφτά ήταν πολλά.
ξανάμιξαν το 1933, μετά τις εκλογές που βγήκε ο Τσαλδάρης, έπρεπε ο Βενιζέλος, βγήκε ο Τσαλδάρης, ανοίγουν τα βούρλα του Τσαλδάρη, οπότε η φωτογραφία του Τσαλδάρη φιγουράζει στα δωμάτια πολλών γυναικών. Ήταν ο Σωτήρας που τους ξανάμιξε το σπίτι τους. Όταν πήγε η Λίκα Νάκου στα βούρλα, πήγε σαν μοδίστρα. Γενικά οι γυναίκες που μπαίνανε μέσα στα βούρλα, καλές συγγενείς δεν επισκεπτόταν ποτέ. Ήταν κάτι θεούσες, τις οποίες οι κοπέλες της είχαν πάρει να πάρει τι είναι, γιατί προσπαθούσαν να πουλήσουν πολιτικά, σχετικά βιβλία. Και με το που βλέπανε θεούσα, ορμούσανε πάνω της και τις εμάλιαζαν. Γι' αυτό οι φυλακές δίναν μια σφυρίχτρα σε όποιους του κατηχητικού έρωτα να μπαίνουν, τόσο ώστε αν συμβεί κάτι να σφυρίξουν και να βλέψουν να τις γλιτώσουν. Την ίδια σφυρίχτρα δώσαν και στη Λίλη Καμάρου. Τους είπε, είμαι μοδίστρα, περικύκλωσαν απειλητικά και ακούνε τα φιγουρίνια σου. Όταν τους είπε ότι είναι δημοσιογράφος, τότε στάθηκαν όλες γύρω της και λένε να γράψεις για μας, να γράψεις για τις πίκρες μας, για τα βάσανά μας, να τα μάθει ο κόσμος. Πώς μας περιφρονάνε, πώς ακόμα και οι πελάτες μας φτύνουν και μας δέρνουν. Είναι πολύ μεγάλο τα εικόνα και ο πόνος τους, η ζωή τους προς τα έξω. Μία κοπέλα, η Θεάνα, το όνομα το είναι το ψεύτικο, είχε ζητήσει από τον αγαπητικό της να τη μάθει να γράφει. Για να μείνει κάτι από αυτήν όταν θα έχει φύγει. Ο αγαπητικός της είπε ότι όταν θα φύγεις εσύ, όλα τα δικά σου σπουδαία είναι τώρα αυτό, αλλά την έμαθε να γράφει. Αγόρασε τετράδιο και τις νύχτες που κλείνανε τα βούρλα, κλαίγοντας και γράμματας, ξαναζωντάνωσε τη ζωή της. Την κρασιατική τραγωδία, πώς γλίτωσε από εκεί 10χρονο παιδί για τις φωτιές, πώς η μητέρα της προσπαθούσε να σώσει τα παιδιά από τη σφαγή, πώς έφτασε στο Βιερά, πώς έφτασε στα χέρια του σωματέβολου, πώς κατακύλησε στα βούρλα. Το πρώτο κεφάλαιο από τη ζωή της το δημοσίευσε η εφημερίδα, η Ακρόπολης. Χωρίς να αλλάξει τίποτα. Το μόνο που κάνανε είναι ότι ξεκολλήσανε τις λέξεις γιατί ήταν γραμμένο σε όλη σημεία που ήταν στην άλλη. Το πηγαίο της Ταλέντου είχε συγκινήσει και το Λεβάντα τον Αρχιστάκη και τη Λίλη Κανάκου προσπάθησαν να δραστηριοποιήσουν κάποιους γυναικείους συλλόγους, το καταφέρανε. Ο σύνδεσμος των δικαιωμάτων της γυναίκας ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ. Η Άντρα Θεοδωροπούλου, η αδερφή της Μυρτιώτησας, ανέλαβε να εγγυηθεί για τη Θεανό, να βγει από τα μούρλα. Και ενώ έρχεται μια άλλη ζωή μπροστά της, ξαφνικά η Θεανό του τρομάζει και κάνει πίσω. Δεν θέλει να καταλήψει ούτε τα μούρλα, ούτε τις συντρόφισσές της. Και λέει ότι τι δουλειά έχω εγώ σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτο σωματέμπορους. Και τι θέλουν από μένα αυτές οι κυράδες, δεν τις ξέρω. Αφήστε με να μείνω εδώ. Έμεινε στα βούρλα. Και τα τετράδια της κάει κάτι στην κατοχή. Από τότε που κλείσαν τα βούρλα ως μπορτέλο, έχουν περάσει 8 δεκαετίες. Από αυτές τις γυναίκες δεν υπάρχει τίποτα πια. Έχουν πεθάνει όλες. Δεν ξέρω αν τίποτα θυμίζει την βασανισμένη τους ύπαρξη. Και δεν ξέρω με πόσο τρόμο βγήκαν στην κοινωνία που παραμόνευε τα αδερφιά της και πόση μοναξιά ήρθαν και πόση πείνα παίρνουν σε τα σωτικά τους μέχρι να κλείσουν τα μάτια και να ησυχάσουν. Ελπίζω ότι το βιβλίο είναι ένας φόρος μήνυμα για αυτές τις κοπέλες που με έχει συγκινήσει βαθύτερα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Τι να πούμε μετά από όσα μας είπε η Τέτη. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα που για συντομία χρόνου δεν μπορούσα να τα πω, πολύ ευχαρίστως. Να ρωτήσω, νομίζω ότι έχει βγει το βιβλίο βασισμένο σε αυτή τη μελέτη, έτσι δεν είναι. Ίσως είναι. Ίσως είναι. Ναι. δεν μας είπες δύο λόγια για αυτό. Εντάξει, να σας πω. Πες μας το βιβλίο. Το βιβλίο λέγεται... Είναι η έρευνα που έχω κάνει. Η έρευνα αυτή δημοσιεύτηκε στη Huffington Post, αλλά δημοσιεύτηκε στη Μηχανή του Χρόνου.
και είχε βιβλίο με προσθήκη κάποιου αδημοσίευτου υλικού. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Κάτι να μείνει από μένα». Είναι ακριβώς αυτή η αγωνία των γυναικών να μείνει κάτι από τη ζωή τους όταν αυτές θα έχουν φύγει. Πόσο καιρό πήρε η έρευνα? Μήνες. Κάποιους μήνες, όχι πολύ. Το μικρόφωνο. Η έρευνα πήρε κάποιους μήνες, όχι πολύ. Γύρω στους 2 με 3 μήνες. Αλλά είχα συγκεντρώσει όλο το υλικό πριν. Έψαχνα να βρω λεπτομέρειες. Γενικά υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τα μπουλά. Αυτές οι φωτογραφίες που βρήκα, δεν ξέρω, είναι πολύ γνωστές, γιατί δεν έχω βρει περισσότερες. Δεν φωτογράφησαν την εποχή και δεν φωτογράφησαν και οπωσδήποτε και για ένα τέτοιο θέμα. Στον Δήμο Πειραιά, φυσικά, δεν έχουν εξαφανίσει. Εκεί που ήταν τα βούρλα πήγα. Είναι χτισμένες κάποιες σύγχρονες υποδομές από αυτές τις χαμηλοτάβανες που ένας είναι πάνω στον άλλο. Δεν είδα τίποτα που να θυμίσει τη φυλακή, το πορνείο. Μιλάω για τα αρχεία στο Δήμο. Αν έχουν κρατήσει κάτι από αυτό το κομμάτι της ιστορίας του Δήμου, άσχετα αν είναι εδώ. Ενδεχομένως ναι, γιατί υπάρχουν κάποιοι ερευνητές οι οποίοι έχουν πάει εκεί και έχουν πάει και στο εποχικό φυλακείο. Για να πω στοιχεία για το Πεπινέλη. Εγώ αυτό που μου θέλω να πω λίγο από τη μεριά μου είναι ότι η λέξη πλέον πολύ δεν μας καλύπτει. Συμφωνώ με αυτές. Η λέξη που καλύπτει πλέον την εργασία είναι σε εξεργασία. Και επιπλέον θέλω να πω ότι είναι όπως όλα τα επαγγέλματα και αυτό είναι επάγγελμα, είναι δικαίωμα του ενήλικα να κάνει αυτή τη δουλειά. Και όταν μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, 14 κλπ, μιλάμε για τράφικ. Μιλάμε πλέον ότι δεν έχει το άτομο την οδηγή, αλλά κάποιος το οφείς αυτό το πράγμα, λίγο να είναι διαφορετικό. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, αλλάζουμε λίγο τους όρους, γιατί η πορεία πλέον δεν είναι ωραίος όρος. Είναι επάγγελμα η εργασία στο σεξ. Υπάρχουν άνθρωποι που την κάνουν. Και στη ζωή κάθε κοπέλα των βούρλων υπήρχε ένας σωματέβολος. Δηλαδή, αν από μια έρευνα της αστυνομίας μόνο 100 γυναίκες ήταν πόρνες, για κάποιους άλλους λόγους, όλες οι άλλες ήταν πουλημένες. Αυτό, εκεί μιλάμε για θέμα τράφικι, καθαρά. Και καλώς αυτό το βιβλίο που βγαίνει για να ανοίξει λίγο το κομμάτι του διαδικασία στο σεξ. Εγώ ελπίζω αυτό το βιβλίο να γίνει εφαρτήριο για μια περαιτέρω έρευνα και μια περαιτέρω συζήτηση. Τελικά όμως να πει κάτι στο μικρόφωνο, να μην κάνει απλώς ένα διάλογο. Έτσι. Τι είχε κάνει αυτό. Τελικά όμως να προσθέσει κάτι, να πει κάτι. Κυρία Σόλτα, ναι, φυσικά πρέπει. Θέλετε να βάλετε εδώ την κάμερα. Ή έκαναν επιλογή. Σύμφωνα με τον κανονισμό. Με μικρόφωνο. Η ερώτηση είναι αν έμπαινε στα πουλά σαν πελάτης, όποιος είναι, λέει, γνωρίζει κάποια επιλογή. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν επιτρεπόταν οι ανήλικοι κάτω των 18 και όσοι εμφανώς νοσούσαν. Όλοι οι άλλοι μπαίνανε αφού περνάγανε εξέταση από γιατρό. Νομίζω ότι αυτός ο κανονισμός έχει την ισχύ των κανονισμών των πολυκατοικιών, δηλαδή καμία. Διαβάζοντας όμως τον τρόπο, ξέρουμε ότι η κοπέλα έχει δικαίωμα να αρνηθεί κάποιο πελάτη. Α, μπορεί. Ευχαριστώ. Μια άλλη ερώτηση, πόση ώρα διαρκούσε το κομμάτι της Ένωσης? Είχατε και αυτό, είχατε περιορισμό, μην μιλάτε, είχατε περιορισμό στο... 40 με 50 πελάτες την ημέρα, ναι. Θα πρέπει να διαιρέσουμε τώρα λίγο τις ώρες, τις εργάσιμες ώρες. Όμως υπήρχε κάποιος που σου είπα γιατί μπορεί να το δημιουργήσει. Όχι, δεν είναι την ημέρα. Στις καλές εποχές. Δεν
Λοιπόν, να υποθέσουμε ότι έχουμε τελειώσει για να κλείσει και η τέτη. Εμείς πάντως την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ γλαφυρή η συνέντευξη. Ήταν η πρώτη παρουσίαση αυτού του θέματος. Και χαίρομαι που έγινε εδώ στο στέκι μας στην Περιβάλλον. Μεγάλη μας χαρά, τέτη. Που σε έχουμε και φίλοι εδώ, στον καφέ σου και με τις κουβέντες σου. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Να είστε καλά.